Μην ανησυχείτε, ήρθατε στο σωστό κανάλι. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Φίλιππος Παν. Εβδομαδιαίες συμβουλές και πρακτικές για το πώς να δουλέψετε με εφαρμογές του Microsoft Office. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με το Microsoft PowerPoint. Πώς να αλλάξετε τις διαστάσεις μιας διαφάνειας στο Microsoft PowerPoint. Όταν προετοιμάζουμε την παρουσίασή μας, θα πρέπει να λάβουμε και υπόψη ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να την προβάλλουμε. Μερικοί φορητοί υπολογιστές και άλλες συσκευές έχουν διαφορετικά μεγέθη, όπου και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να αλλάξουμε και να ρυθμίσουμε τις διαστάσεις από τις διαφάνειες στην παρουσίασή μας στο Microsoft PowerPoint. Έχουμε προκαθορισμένα μεγέθη διαφανειών, όπως και ό,τι μπορούμε να καθορίσουμε προσαρμοσμένα μεγέθη. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε πώς να αλλάξετε τις διαστάσεις μιας διαφάνειας στο Microsoft PowerPoint. Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Σχεδίαση και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προσαρμογή και βρίσκεται στα δεξιά. Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Προσαρμογή της κορδέλας, παρατηρούμε την εντολή Μέγεθος διαφάνειας, όπου ενημερωνόμαστε για το εξής. Αλλάξε το μέγεθος των διαφανειών σε αυτή την παρουσίαση. Εμφανίζει το πτυσσόμενο μενού όπου και έχουμε στη διάθεσή μας τα εξής δύο προκαθαρισμένα μεγέθη διαφανειών. Τυπικό 4-3, ευρεία οθόνη 16-9. Απλώς επιλέγουμε το μέγεθος που θέλουμε και θα εφαρμοστεί σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής μας. Στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού της εντολής Μέγεθος Διαφάνειας μπορούμε επίσης να επιλέξουμε την εντολή Προσαρμογή Μεγέθους Διαφανειών. Αφού επιλεγεί, εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Μέγεθος Διαφάνειας. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να προσαρμόσουμε το μέγεθος των διαφανειών στην παρουσίασή μας. Μπορούμε να αναπτύξουμε το πτυσσόμενο μενού που βρίσκεται δίπλα στην εντολή Διαφάνειες Προσαρμοσμένες Για. Όπου και θα έχουμε στη διάθεσή μας για χρήση διάφορα προκαθαρισμένα μεγέθη διαφανειών. Μπορούμε να καθορίσουμε το πλάτος και το ύψος των διαφανειών στις διαστάσεις που χρειαζόμαστε. Μπορούμε να καθορίσουμε επίσης από πού να ξεκινάει η αρρύθμιση των διαφανειών προσαρμόζοντας την αρρύθμιση χειροκίνητα. Στα δεξιά του παραθύρου μέγεθος διαφάνειας μπορούμε να καθορίσουμε τον προσανατολισμό των διαφανειών είτε σε κατακόρυφο είτε σε οριζόντιο. Μπορούμε επίσης να καθορίσουμε τον προσανατολισμό των σημειώσεων των διαμενόμενων εντύπων και των διαρθρώσεων είτε σε κατακόρυφο είτε σε οριζόντιο. Αφού κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε, θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί OK για να εφαρμοστούν. Έχω επιλέξει την εντολή Διαφάνειες Προσαρμοσμένες Για από το παράθυρο διαλόγου Μέγεθος Διαφάνειας, όπου και μπορούμε να δούμε όλα τα διάφορα προκαθορισμένα μεγέθη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τις διαφάνειές μας. Εξ ορισμού το Microsoft PowerPoint χρησιμοποιεί το μέγεθος διαφάνειας 16-9. Εάν πρόκειται να εκτυπώσουμε τις διαφάνειές μας, θα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος διαφάνειας από ό,τι τα προκαθαρισμένα μεγέθη. Σας ευχαριστώ όλους που με παρακολουθήσατε. Εάν μάθατε κάτι από αυτό που μόλις είδατε, παρακαλώ γραφτείτε στο κανάλι μου. Εάν έχετε απορίες ή προτάσεις, πολύ ευχαρίστως να μου τις γνωστοποιήσετε στην ενότητα των σχολείων.